Η κυρία Δαμαντία Ευστρατείου, αναπληρώτρια καθηγήτρια θαλάσσιας μικροβιολογίας στο τμήμα θαλασσίων βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει στα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν. Το τι κάνουμε στην παραλία. Γεια σας, κυρία Ευστρατείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, επαφή με την άμμο, επαφή με τη θάλασσα, ξαπλώστρες και κοινή χρήση. Η απόσταση που πρέπει να κρατάμε από τους υπόλοιπους λουόμενους, το κολύμπι στη θάλασσα, το κολύμπι στην πισίνα. Όλα αυτά, για όλα αυτά υπάρχουν ερωτήματα για το, με το μυαλό στις καλοκαιρινικές σας διακοπές, κυρία Ευστρατείου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σχετικά με, με τα μπάνια και τη θάλασσα, να ξεκινήσουμε από την άμμο της θάλασσας που ξεσήκωσε τα πιο πολλά ερωτήματα και συζητήθηκε το πιο πολύ από όλα. Στην άμμο της θάλασσας, από την άμμο της θάλασσας δεν μπορούμε να κολλήσουμε τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός είναι ένα πάρα πολύ μικρό σωματίδιο, ένας ιός που άμα βρεθεί στο περιβάλλον της άμμου καλοκαιριάτικα με πλήρη ηλιοφάνεια δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει. Η άμμος ζεσταίνεται πάρα πολύ το καλοκαίρι, ζεσταίνεται από τον ήλιο, είναι ήδη ζεστή. Τα σωματίδια του κορονοϊού σε επαφή με την άμμο καταστρέφονται αμέσως. Γενικά οι πρωτεΐνες και στους μικροοργανισμούς, τους μεγαλύτερους μικροοργανισμούς, σε θερμοκρασίες πάνω από 40-41 βαθμούς Κελσίου δεν αποδιοργανώνονται οι πρωτεΐνες, ναι. Και οι μικροοργανισμοί δεν επιβιώνουν. Και αυτό το ξέρουμε από πάντοτε. Η άμμος όταν έχει ας πούμε 30-32 βαθμούς θερμοκρασία περιβάλλοντος, ναι. Η άμμος φτάνει ίσως και στους 50 βαθμούς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να περπατήσουμε ή να σταθούμε επί ένα λεπτό πατώντας πάνω στην άμμο. Εμείς, πολύ λιγότερο ο κακομοίρης, ο κορονοϊός. Όχι πολύ κακομοίρης, κύριε Ευστρατείου, μας έχει κάνει, δεν είναι και πολύ. Είναι μικρούλι και γυμνούλι και αδύνατο πάνω σε ένα καυτό κόπκο άμμου, από ποιο την έννοια λέω. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, άμα μπει μέσα σε ένα αναπνευστικό, μέσα στα πνευμόνια μας, άλλη ιστορία. Στη θάλασσα τώρα. Αυτό που θα ήθελα να πω και να είναι πάρα πολύ σαφές είναι ότι δεν μπορεί από την άμμο της θάλασσας να πάρουμε κορονοϊό και να νοσήσουμε. Όχι από την άμμο. Ναι. Ο κορονοϊός είναι ένα μικρό σωματίδιο που έχει εσωτερικά το RNA, δηλαδή το γενετικό υλικό, περιβάλλεται από ένα φάκελο από λιπίδια, πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι πρωτεΐνες με τη μορφή αυτών των μικρών σαν καρφιών που βλέπουμε. Μάλιστα. Καταστρέφεται αμέσως και γρηγορότατα. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να είναι τελείως ξεκαθαρισμένο. Είναι, να το κλείσουμε, είναι πραγματικότητα. Θάλασσα τώρα. Στη θάλασσα να νοσήσει κανείς από κορονοϊό μπορεί εφόσον μπει στο αναπνευστικό του σύστημα από σταγονίδια που προέρχονται από κάποιον ασθενή που βήχει. Ό,τι ισχύει στη θάλασσα ισχύει και στη στεριά. Δίπλα μας και κολυμπάμε και είναι ο άλλος που είναι άρρωστος και πειραπιασμένος και βήχει, μπορεί και να πάρουμε τον κορονοϊό. Αλλιώς, τώρα σε μια φυσιολογική κατάσταση, όπως είχαμε πέρσι, πρόπερσι και πριν 10 χρόνια, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα με το νερό της θάλασσας. Καθόλου. Αυτό που σκέφτεται καμιά φορά ο κόσμος είναι οι ξαπλώστρες στις παραλίες. Ξαπλώστρες. Εκεί τι γίνεται? Ξαπλώστρες πρέπει να σας πω, και είναι μια έρευνα που την κάνουμε πολλά χρόνια τώρα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με μύκητες. Όχι ιούς βεβαίως, μύκητες. Δεν μπορεί να ξαπλώνει ένας που έχει κάποιο του δερματοπάθεια και να ξαπλώσω και εγώ ή εσείς μετά. Κολλάμε μύκητες. Όχι τον ιό. Με τον ιό ισχύει το ίδιο που είπα και για την άμμο. Μια ζεστή ξαπλώστρα. Όμως φαντάζομαι, κύριε Ευστρατείου, φαντάζομαι. Οι ξαπλώστρες θα πρέπει. Και δεν πάω στους μύκητες, αυτό είναι γνωστό και στην άμμο για παράδειγμα. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε και τα έχουμε συζητήσει ευρέως. Οι ξαπλώστρες όμως με τον κοροναϊό και ιδιαίτερα εκεί που είναι μεταλλικές δεν θα πρέπει να απολυμμένονται στη συνέχεια όπως κάνουμε με όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που μετά τη χρήση. Είναι τελείως υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Μια ζεστή απλώστρα είναι το ίδιο με την άμμο. Στην ξαπλώστρα, το καίει ο ήλιος δηλαδή, λέτε. Βεβαίως. Υπάρχουν δύο παράγοντες στα οποία αυτό. Η φύση μας βοηθάει. Ο ένας είναι η θερμοκρασία και το άλλο είναι η περιόδης ακτινοβολία. Ένα άλλο πράγμα που ξέρουμε από πάντα, από τις γιαγιάδες μας και πριν, είναι ότι η περιόδης ακτινοβολία έχει βακτηριοκτόνο δράση. Βγάζανε οι γιαγιάδες τα σεντόνια στον ήλιο. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, έτσι είναι. Όταν βρίσκεται κάτι στον ήλιο, ένας μικροοργανισμός και ο ιός, ο ήλιος, κάποια μήκη κύματος της περιόδους ακτινοβολίας τον καταστρέφουν. Δεν θα πάρουμε κορονοϊό από την ξαπλώστρα που βρίσκεται στον ήλιο και καίει. Οι αποστάσεις ανάμεσα στους λουόμενους είναι ένα άλλο θέμα.
ισχύει και εκεί ό,τι ισχύει και παντού αλλού. Να έχει και 1,5 μήνα, λοιπόν, εφόσον ο διπλανός συνάδελφος. Ένα ερώτημα ακόμα, κυρία Ευστρατείου. Βοηθήστε με στο εξής. Πισίνες. Εκεί τι κάνουμε. Οι πισίνες είναι ένα ζήτημα άλλο. Στις πισίνες έχουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα, πάλι όχι από τον κορονοϊό, από πάρα πολλά άλλα δερματικά παράσιτα και μικροοργανισμούς, οι οποίοι μεταδίδονται από τον ένα κολλημητή στον άλλον. Οι πισίνες χλωριώνονται. Μια σωστά ρυθμισμένη πισίνα, κάθε βράδυ, 2-3 η ώρα, τι ώρα είναι, γίνεται μια καλή χλωρίωση και κατά τη διάρκεια της ημέρας το νερό της πισίνας κανονικά, εφόσον λειτουργεί κανονικά, περνάει από φίλτρα. Τα φίλτρα κατακρατούν μεγαλύτερα, με το τριχούλε, άχυρα κλπ. Η χλωρίωση που γίνεται στις πισίνες είναι συνήθως υπερβολική και είναι τέτοια που καταστρέφει πολύ μεγαλύτερους οργανισμούς, σταφυλόκοκκους κλπ. Λοιπόν. Αλλά εγώ θα έλεγα, ας πούμε, για τα δικά μου τα παιδιά, είναι πολύ καλύτερο να κάνουν βάνες στη θάλασσα παρά στην πισίνα. Γιατί και για όλα τα παιδιά, κυρία Ευστρατείου, είναι η και για όλους μας γενικότερα, εγώ θα πω. Το χλώριο της πισίνας δεν είναι καλό πράγμα. Αντιδρά με χημικές, οργανικές ενώσεις, προκαλεί καρκινογόνα, πτυτικά παράγωγα. Δεν είναι το καλύτερο και δεν είναι λύση. Το πολλά τα χλώρια δεν είναι λύση. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε. Παρακαλώ, κυρία Ζαρακέλη. Να είστε καλά, κυρία Ευστρατείου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η κυρία Ευστρατείου, κυρίες και